Σας καλωσορίσω λοιπόν εδώ στο νέο ανακοινισμένο και πρόσφατα ελεοχρωματισμένο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο, το Χειμερινό. Αντίστοιχες εργασίες γίνονται και στο Θερινό και τις περιμένουμε να τελειώσουν. Τι να πούμε, μετά από όλη αυτή τη μεγάλη υγειονομική κρίση που ενέκυψε τους τελευταίους ουσιαστικά για τον πολιτισμό, τελευταίους τρεις μήνες, γιατί η αρχή έγινε ήδη από τις αρχές Μαρτίου και η οποία βέβαια έπληξε περισσότερο τις πολιτιστικές δράσεις. Ευελπιστούμε έτσι σιγά σιγά με το άνοιγμα της οικονομίας και της οικονομικής δραστηριότητας να επαναρχίσουν και οι πολιτικές δράσεις. Εκείνο εύχομαι λοιπόν όλα με το καλό να πάνε, όπως πολύ καλά αντιμετωπίστηκε αυτή η επιδημία στον ελλαδικό χώρο. Κατά τον ίδιο τρόπο, τώρα που επαναρχίζει πλέον η οικονομική και η κοινωνική δραστηριότητα, να πορευτούμε έτσι με τον ίδιο καλό τρόπο και να μπορέσει και οι πολιτικές, να μπορέσουν και οι πολιτικές δράσεις πλέον να αρχίσουν. Είναι κάτι το οποίο το περιμένει πολύ ο κόσμος, γιατί και ο πολιτισμός είναι άμεσα συνυφασμένος με την ανθρώπινη ζωή και με την ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτό έτσι σαν μια γενική έτσι, εισαγωγή και τοποθέτηση. Τη δήλωση που θα ήθελα να κάνω προς το παρόν είναι ότι και με βάση τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, το θεατρικό μας εργαστήρι, βέβαια όχι όλα τα τμήματα για το παιδικό δεν θα αρχίσει, αποφασίστηκε λοιπόν να επαναρχίσει τη λειτουργία του στις 24 λέει βέβαια οι διατάξεις του Υπουργείου, από 25, εμείς από 25 Μαΐου λοιπόν να επαναρχίσει η δραστηριότητά του, το τμήμα το εφηβικό των εφήβων και το τμήμα των ενηλίκων. Ουσιαστικά βέβαια τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, επειδή γίνεται σε ένα χώρο κλειστό μέσα, ο οποίος ήδη όλοι οι χώροι, τα δημοτικά κτίρια, ξέρετε, το Δήμος τα έχει απολυμάνει όλα, θα είναι πλήρως καθημερινά πριν και μετά την έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα απολυμαίνεται, θα τηρούνται οι αποστάσεις και όλα αυτά τα οποία προβλέπονται στο υγειονομικό πρωτόκολλο. Λοιπόν, το ΜΕΝ εφηβικό έχει γύρω στα 10 με 11 άτομα και αντίστοιχα, μάλλον το εφηβικό νομίζω έχει 7 ή 8 άτομα και των ενηλίκων έχει 10 με 11 άτομα. Δηλαδή τα άτομα είναι λίγα εν σχέση με αυτά τα οποία υπήρχαν πριν. Υπήρχαν και φοιτητές που πλαισιώναν τα τμήματα αυτά, οι οποίοι δεν βρίσκονται τώρα εδώ. Θα τηρούνται οι αποστάσεις κανονικά. Αρχίζει λοιπόν τη διαδικασία. Είναι το πρώτο έναυσμα, η πρώτη δραστηριότητα του θεάτρου μας, αυτού του πολιτιστικού βραχίωνα του Δήμου. Ήδη γίνονται ετοιμασίες και πολύ πιθανόν, αλλά θα το πούμε βέβαια και επίσημα, να γίνει η δράση αυτή για την οποία σας είχα δώσει αναλυτική συνέντευξη τύπου με το κινηματογραφικό εργαστήρι του ΛΟΥΛΕ. Βέβαια εκεί δεν θα γίνουν οι προβολές γιατί απαγορεύονται ακόμη, αλλά η εκπαιδευτική διαδικασία έτσι σχετικά με το κινηματογραφικό εργαστήρι θα γίνει. Υπάρχει μια πρώτη έτσι, ένας πρώτος προγραμματισμός για τέλος του μηνός, 30 και 31 Μαΐου. Περιμένουμε λίγο να οριστικοποιηθούν τα τμήματα. Έτσι, και τα άλλα θα είναι σύμφωνα με αυτά που είπαμε, είναι ο εγνωσμένης αξίας αυτός σκηνοθέτης, ο Βασίλης Λουλές. Υπήρχε ενδιαφέρον πολύ περισσότερο τότε, τώρα βέβαια υπάρχει πάντα και ο φόβος και η επιφύλαξη των συμμετεχόντων. Λοιπόν, αυτή θα είναι η δεύτερη δράση μας, αλλά ήδη πλέον εν ώψη και της επανέναρξης των θεατρικών δρόμενων, βέβαια σε ανοιχτούς χώρους, από τις 15 Ιουλίου και μετά, είμαστε πλέον σε προετοιμασία, σε επαφές, έτσι ώστε να δούμε να κανονίσουμε τη δράση μας τους επόμενους μήνες.